σαν σήμερα 20 Ιουνίου, Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων. Με φόντο και το ναυάγιο εκεί ανοιχτά της Πύλου, 81 τουλάχιστον καταγεγραμμένοι νεκροί μέχρι και σήμερα, οι αναγνωρισμένοι. Μία μέρα που καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 4 Δεκεμβρίου του 2000, οπότε είναι μία σχετικά παγκόσμια μέρα που γιορτάζεται λίγα χρόνια, 23 στον αριθμό. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, με αφορμή την υπογραφή της Σύμβασης της Γενέβης για το καθεστώς των προσφύγων το 1951 και βεβαίως μετά και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατάλαβε ότι υπάρχει μία ημέρα που πρέπει να αφιερωθεί σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι για αρκετούς λόγους έπρεπε να φύγουν αναγκάστηκαν να φύγουν από την πατρίδα τους. Μάλιστα. Νομίζω ότι η Ελλάδα και αρκετές χώρες βεβαίως έχουν αντιμετωπίσει τέτοιου είδους καταστάσεις και η Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό. Η Κρήτη όμως και συγκεκριμένα τα Ανόγια ήταν από τις περιοχές που άνοιξαν αμέσως την αγκαλιά τους σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη να βρεθούν σε ένα φιλόξενο περιβάλλον. Της υποδοχής από τη μία και της ενσωμάτωσης από την άλλη σε μία κοινωνία. Τα Ανόγια έδειξαν το καλό παράδειγμα και πολλά τα παραδείγματα. Πάμε στον Δήμαρχο, τον κύριο Σωκράτη Κεφαλογιάννη. Δήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από τα Ανόγια, κύριε Παναγιωτόπουλε, κύριε Σπανού. Το κεντρικό μήνυμα της σημερινής ημέρας, της Παγκόσμιας ημέρας προσφύγων, να ξεκινήσουμε με αυτό, ποιο είναι, Δήμαρχε? Κύριε Παναγιωτόπουλε, προσφυγικά κύματα ανά τον κόσμο υπήρχαν, υπάρχουν και υπάρχουν. Και όσο υπάρχουν ασταθείς περιοχές όπου κυριαρχεί ο φόβος και το αβέβαιο μέλλον, θα δημιουργούνται οι τάσεις στους ανθρώπους να αναζητήσουν μια σανίδα σωτηρίας, μια ελπίδα για το αύριο. Όσο λοιπόν υπάρχουν αυτά, καλό είναι να θυμούμαστε όχι μόνο την σημερινή ημέρα, ότι ο άνθρωπος πίνει πάνω απ' όλα και αυτή την τάση πρέπει να υπερασπίζουμε και αυτό το πανανθρώπινο αγαθό, και όποτε μας δίνεται η ευκαιρία να δηλώνουμε παρόν σε δράσεις, σε κινήσεις οι οποίες θα απαλύνουν αυτή τη διαδικασία που μπαίνει όποιος άνθρωπος ανά τον κόσμο να ζητώντας ένα καλύτερο αύριο, ένα μέλλον. Για αυτόν και για την οικογένειά του. Με ποιους τρόπους τα Ανόγια και η περιοχή σας ευρύτερα έχουν δώσει το καλό παράδειγμα και στέλνουν αυτό το σπουδαίο μήνυμα αλληλεγγύης προς όλους μας? Κύριε Παναγιωτόπουλε, στα Ανόγια από το 2000, μια περίοδο που ουδής ασχολιόταν με το προσφυγικό, είχε φιλοξενήσει την μονάδα συνόδευτων ανήλικων προσφύγων εδώ στα Ανόγια, στην μονάδα του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας, με ανθρώπους που ασχολιόταν τότε στην μονάδα κατά βάση από τα Ανόγια, όπου άνοιξαν την αγκαλιά τους για να φιλοξενήσουν παιδιά κυρίως από το Αφγανιστάν τότε, αλλά και από άλλα μέρη που δεινοπαθούσαν, για να μπορέσουν να τους προσφέρουν αυτή τη στέγη που είχαν ανάγκη. Δεν ήταν ποτέ τελικός τους προορισμός τα Ανόγια, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ωστόσο και η κοινωνία τα αγκάλιασε, γιατί ξέρει από προσφυγιά, έχει ζήσει την προσφυγιά στα παλαιότερα χρόνια, το 1944 με το ολοκαύτωμα των Ανογείων. Αλλά και κυρίως θεώρησε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κατατρεγμένοι, άρα πρέπει να τους βοηθήσουμε. Αγκάλιασε η κοινωνία την δομή. Ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν είναι εύκολο το παζλ, ωστόσο όμως και οι Ανογιανοί και εμείς εδώ προσπαθούμε να δώσουμε και, αν θέλετε, να πάρουμε από τη ζεστασιά αυτών των παιδιών. Εκεί ήθελα να πάω, στο κομμάτι της αλληλεπίδρασης και των σχέσεων που έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Τι έχετε κερδίσει ως τοπική κοινωνία? Έχουμε κερδίσει κάτι πολύ σημαντικό. Αυτά τα παιδιά, όταν φτάνουν στο στάδιο της ενηλικίωσης, πρέπει να αποχωρήσουν από τη δομή. Πολλά από αυτά έχουν ακολουθήσει μετά από εκπαίδευση στο γυμνάσιο και στο λύκειο και νέα μετερίζια στη ζωή τους. Και για μας είναι τίτλος τιμής, αν θέλετε, το ότι λένε όπου σταθούν και όπου βρεθούν ότι εμείς είμαστε από τα Ανόγια, και αυτό το λένε, κύριε Παναγιωτόπουλε, με υπερηφάνεια και ότι πέρασαν καλά. Για μας αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο στην ιστορία μας. Μάλιστα.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τοποθέτησή σας. Εγώ για την φιλοξενία, κύριε Παγιδοπλου, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.